ο πρώτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική. Έψ Εύρου με Έψ Δράμας. Πρωταθλήτρια Μακεδονίας με Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης. Έψ Καβάλας, Έψ Θράκης. Έψ Ερών έχει ρεπό. Από το χέρι του παλέμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Μόρα προέκυψε το αποτέλεσμα τη κλήρωση για την διαδικασία των παράζαν όδο από τα πρωταθλήματα των τοπικών ενώσεων στη Γάμα Εθνική. Στην κλήρωση που έγινε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το μεσημέρι τη Τρίτη και μεταδόθηκε ζωντανά, έγινε γνωστή η πρώτη αγωνιστική αλλά και το πλήρε πρόγραμμα. Έτσι, στην Πρεμιέρα, ο πρωταθλητή τη πρώτη κατηγορία τη ΕΨΕΒΡΟΥ, που πιθανότητα θα είναι ο Ιπποκράτη Αλεξανδρούπολη, θα υποδεχθεί εκείνον τη πρώτη κατηγορία τη ΕΨΔΡΑ Δράμας. Ο πρωταθλητής της πρώτης κατηγορίας της ΕΨ Ξάνθης, δηλαδή ο Άρης Πετινού, θα φιλοξενηθεί από εκείνον της πρώτης κατηγορίας της ΕΨ Μακεδονίας και ο πρωταθλητής της πρώτης κατηγορίας ΕΨ Τράκης, που πιθανότατα θα είναι ο Πανθραγικό, θα αντιμετωπίσει εκτό έδρας εκείνον της πρώτης κατηγορίας της ΕΨ Καβάλλας. Τέλος, ο πρωταθλητής της πρώτης κατηγορίας ΕΨ Σερών θα έχει ρεπό. Η Πρεμιέρα ορίστηκε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 7 με 8 Μαου. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια θα είναι μονά με όλες τις ομάδες να δίνουν τρία μάτς εντό και τρία εκτός έχοντας και ένα ρεπό, ενώ στη γάμα εθνική θα προβιβαστούν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες τρεις θέσεις της βαθμολογίας σε αυτό το γκρουπ των 7 ομάδων. Για το ποτάθημα της τρεις εθνικής κατηγορίας πρέπει να πω πως είναι η τελευταία κλήρωση ανόδου αφού από την επόμενη χρονιά το ποτάθημα όπως ξέρετε θα, δεξιά, θα διεξάγεται σε τέσσερις ομίλους και οι υποταθλητές θα ανεβαίνουν απευθεία στην ανώτερη κατηγορία. Σταματάει δηλαδή να παρατηρείται το φαινόμενο, να αναδεικνύεται μια ομάδα πρωταθλήτρια, αλλά να μην ανεβαίνει στην ανώτερη κατηγορία. Όλα αυτά μάλιστα προβλέπονται στην προκήρυξη τριετία που ήδη υπάρχει. Τέλο, να σημειώσω πω μετά από πολλά χρόνια διεξάγονται και πάλι μπαράζανόδου από τα πρωταθλήματα των ενώσεων. Νωρίτερα την ίδια μέρα, διεξήχθη η κλήρωση για τα μπαρά προβιβασμού από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Σούπερ Λίγκ 2. Από τον πρώτο όμιλο στα μπαρά, θα μπει ο αγροτικό αστέρα που χρειάζεται ένα βαθμό στι τελευταίε τρει αγωνιστικέ για να κλειδώσει την πρώτη θέση. Η ομάδα του Εβόσμου στην Πρεμιέρα θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια του έκτου ομίλου. Θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτά τα παιχνίδια, πιστεύουμε, διότι όταν από τι 7 ομάδε θα προβιβαστούν στη Σούπερ Λίγκ 2 ή και όταν από τους 56 πρωταθλητές των ε, ενώσεων θα ανέβουν κατηγορία 24, οπότε φανταστείτε ότι θα υπάρξει αρκετός κόσμος στα γήπεδα, θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον και η έπο θα είναι κοντά η, η διοίκηση, ώστε αυτά τα παιχνίδια να διεξαχθούν όσο το δυνατόν ε, πιο σωστά, πιο σοβαρά. Θα προσπαθήσουμε η διετησία να είναι πάρα πολύ καλή, ώστε στο τέλος να... ο φύλαθρο κόσμος να ικανοποιηθεί